Πάμε λοιπόν να δούμε στο χάρτο βαρομετρικού συστημάτων ότι η χώρα μας συνεχίζει να επηρεάζεται από το συνδυασμό των υψηλών πιέσεων στην κεντρική Ευρώπη με τις χαμηλές πιέσεις προς την περιοχή της Κύπρου. Αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα την επικράτηση των βορειάδων τόσο βέβαια μέσα στο Ιόνιο όσο και στο Αίγιο. Τις μεγαλύτερες σήμερα εντάσεις τις περιμένουμε κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, 5 τοπικά και 6 μπουφόρ. Παρατηρήστε βέβαια ότι από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής υπάρχουν βαρομετρικά χαμηλά τα οποία σιγά σιγά θα αρχίσουν να μετατοπίζονται προς τα βόρειο-ανατολικά. Δεν θα επηρεαστεί όμως η χώρα μας από αυτά τα συστήματα κακοκαιρίας. Κυρίως θα λέγαμε λίγο η βορειοδυτική Ελλάδα σήμερα θα έχει κάποιες τοπικές συνδυές και δεν αποκλείεται κάποιες πρόσκαιρες τοπικές βροχές, χωρίς όμως κάτι το αξιόλογο. Πάμε λοιπόν όλα αυτά να τα δούμε τώρα αναλυτικά στην εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου, όπου θα δείτε καθώς θα εστιάζουμε προς την Ευρώπη. Βλέπετε λοιπόν τις συμπαγείς συννεφιές, αυτό που σας είπαμε λοιπόν προηγουμένως, από τα βαρομετρικά χαμηλά που βρίσκονται στις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Αυτά εδώ τα νεφικά συστήματα σιγά σιγά θα αρχίσουν να μετατοπίζονται προς τα βόρειο-ανατολικά και θα επηρεαστεί κυρίως η κεντρική Ευρώπη και προς την περιοχή των βόρειων, βορειοδυτικών Βαλκανίων. Εκεί θα έχουμε τα περισσότερα φαινόμενα από αυτά τα συστήματα κακοκαιρίας. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, παρατηρήστε ότι η χώρα μας είναι ανεπηρέαστη από νεφικούς σχηματισμούς και έτσι λοιπόν θα διατηρηθεί ο πολύ καλός καιρός και σήμερα με αρκετά αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές. Να δούμε όμως πώς ξημερώνει η χώρα μας σήμερα, να δούμε δηλαδή με τι θερμοκρασιακές τιμές ξεκινάει η μέρα. Όπως μπορείτε να δείτε λοιπόν σιγά σιγά από το βορειοανατολικό άκρο της χώρας μας στην Ορεστιάδα, αυτή τη στιγμή έχουμε 16 βαθμούς Κελσίου. Καθώς βέβαια πηγαίνουμε δυτικότερα και νοτιότερα προς την περιοχή της Κομοτηνής, αυτή τη στιγμή έχουμε 18 βαθμούς. Και στη Θάσο είμαστε κοντά στους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερο το κρύο προς τον Ευρωκόπη κοντά στους 20. Στην κεντρική Μακεδονία βρισκόμαστε κοντά στους 20 με 22. Περισσότερη ζέστη στην περιοχή της Θεσσαλονίκης κοντά στους 25 βαθμούς. Δυτικότερα τώρα στην περιοχή της Φλόρινας είμαστε κοντά στους 13 και τα Ιωάννα αρκετή ψύχρα. Μέσα όμως στο βόρειο Ιόνιο είμαστε κοντά στους 22. Περισσότερη ζέστη στην περιοχή της Λάρισας και του Βόλου, κοντά στους 23 με 25, όπως επίσης και προς την περιοχή των Σποράδων. Ακόμη και στο Ανατολικό Αιγαίο, βλέπετε ότι στη Λέσβο είμαστε κοντά στους 23 βαθμούς Κελσίου. Αρκετή ζέστη και τώρα εδώ στην περιοχή της Αθήνας, κοντά στους 25 στο κέντρο της πόλης. Όπως επίσης και στο Άργος είμαστε κοντά στους 24, στην κεντρική Πελοπόννησο κοντά στους 14 στην Τρίπολη. Βόρειο-δυτικότερα είμαστε κοντά στους 26 στην Πάτρα. Προς την περιοχή του Πύργου είμαστε κοντά στους 24. Στην Καλαμάτα είμαστε κοντά στους 25. Και βέβαια νοτιότερα θα δείτε ότι μέσα στο Αιγαίο κοντά στους 26 βαθμούς στην Άξο, κοντά στους 25 στα Χανιά, όπως επίσης και στο Ηράκλειο είμαστε κοντά στους 26 και βέβαια στη Ρόδο και στο Καστελόριζο κοντά στους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου, από τις υψηλότερες αυτή τη στιγμή που καταγράφουν οι μετεωρολογικοί μας σταθμοί. Να δούμε τώρα λοιπόν αναλυτικά την εξέλιξη στους επόμενους μας χάρτες. Θα δείτε λοιπόν ότι και σήμερα θα ξημερώσει μια πολύ καλή ημέρα με ηλιοφάνεια, αρκετές ώρες ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Παρ' όλα αυτά, προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αναπτυχθούν κάποιες τοπικές συννεφιές προς το μεσημέρι απόγευμα και δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιες πρόσκαιρες τοπικές βροχές στα πιο βορειοδυτικά όμως τμήματα. Οι άνεμοι μέσα στο Ιόνιο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με τις μεγαλύτερες εντάσεις προς τα βόρεια τμήματα κοντά στα 5 με 6 μποφόρ. Πιο ήπιοι άνεμοι μέσα στο Αιγαίο με μέτριες εντάσεις. Από το βράδυ όμως στο βορειοανατολικό Αιγαίο θα επικρατήσουν ισχυροί βοριάδες και βέβαια η θερμοκρασία σιγά σιγά αρχίζει και πέφτει στα δυτικά και βόρεια κοντά στους 34 με 35, στους 35 με 37 στις υπόλοιπες περιοχές. Τώρα για τον ομό Αττικής. Πολύ καλός καιρός και σήμερα, ηλιοφάνεια, αρκετή ζέστη θα μπορούσαμε να πούμε, οι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις με μέτριες εντάσεις. Τώρα νωρίς το πρωί επικρατεί ένα βορειοδυτικό ρεύμα στα πιο δυτικά τμήματα με μέτριες και τοπικά ισχυρές εντάσεις και η θερμοκρασία κοντά στους 36 βαθμούς Κελσίου και σήμερα αρκετά αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές στο κέντρο της πόλης και προς τα βορειοδυτικά τμήματα. Για τον ομό Θεσσαλονίκης τώρα. Και εδώ περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια. Κάποιες τοπικές συννεφιές θα έχουμε προς το απόγευμα, κυρίως βέβαια σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Ο Βαρδάρης αυτή τη στιγμή πνέει με αρκετά υψηλές εντάσεις, κυρίως μέσα στο Θερμαϊκό, 4-5 τοπικά και 6 μποφόρ. Αργότερα όμως θα υποχωρήσει και θα επικρατήσει θαλάσσια αύρα και η θερμοκρασία σε μια μικρή πτώση κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ανατολικότερα τώρα προς την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και προς τον Εύρο, και εδώ περιμένουμε πολύ καλό καιρό με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές συννεφιές, κυρίως το απόγευμα σε ορεινές περιοχές. Εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με μέτριες εντάσεις. Από το βράδυ όμως στο βορειοανατολικό Αιγαίο θα επικρατήσουν ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι και εδώ θα κάνει βέβαια αρκετή ζέστη κοντά στους 36 βαθμούς Κελσίου με βάση τα πιο ανατολικά βορειοανατολικά τμήματα των περιοχών αυτών. Νότιότερα τώρα προς το νότιο Αιγαίο βλέπετε χαρακτηριστικά ότι προς τη Ρόδο, το Καστελόριζο αλλά και την Κρήτη πολύ καλός ο καιρός με ηλιοφάνεια. Ήπιοι άνεμοι χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα κοντά στα 4 με 5 εκεί προς το Καρπάθιο. Ίσως πρόσκαιρα έχουμε ακόμη και 6 μποφόρ και αρκετή βέβαια ζέστη, κυρίως προς την περιοχή της Ρόδου και προς το Καστελόριζο. 36 τοπικά 37 βαθμοί, όπως επίσης και στο Ανατολικό Αιγαίο αρκετή ζέστη. Βλέπετε ότι σιγά σιγά αυτή η πολύ θερμή αέρια μάζα αρχίζει και μετατοπίζεται στα πιο ανατολικά νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας μας και από αύριο και κυρίως μεθαύριο θα αρχίσει έτσι να υποχωρεί αυτό το έντονο θερμό κύμα. Να τα δούμε όμως αυτά στο χάρτη των αερίων μαζών. Θα δείτε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι από τη μία πλευρά
της Ευρώπης στη βορειοδυτική και κεντρική Ευρώπη. Προσπαθεί το φθινόπωρο σιγά σιγά να κάνει αισθητή την παρουσία του. Από την άλλη πλευρά όμως, από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής και προς τη χώρα μας, προς την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, το καλοκαίρι επιμένει. Βλέπετε με το βαθύ κόκκινο χρώμα τις πολύ θερμές αέριες μάζες και τις αρκετά αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές, ιδιαίτερα θα λέγαμε προς τα βάθη της Τουρκίας και προς την Κύπρο. Θερμοκρασιακές τιμές που ξεπερνάνε ακόμα και τους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου. Πολύ δηλαδή αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές. Από την άλλη πλευρά, το φθινόπωρο προσπαθεί σιγά σιγά να έρθει και προς τη χώρα μας και θα κάνει αισθητή και εδώ την παρουσία του από την Παρασκευή, Σάββατο και μετά. Με ενισχυμένους βοριάδες η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει και θα έχουμε βέβαια κάποιες βροχοπτώσεις. Και μια και είπαμε λοιπόν για βροχοπτώσεις, να δούμε λίγο στο χάρτη των βροχοπτώσεων τι αναμένουμε για τις επόμενες ημέρες. Θα δείτε λοιπόν ότι με τους χρωματισμούς οι βροχοπτώσεις θα αφορούν κυρίως περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Σιγά σιγά όμως, καθώς θα πηγαίνουμε προς το Σαββατοκύριακο, οι χρωματισμοί αρχίσουν να εμφανίζονται και προς τη χώρα μας. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο εκτιμούμε ότι θα έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα, κυρίως στα ανατολικά, κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα, ενώ θα ενισχυθούν σημαντικά και οι βορειάδες μέρα στο Αιγαίο, 6, 7, πιθανόν και 8 μποφόρ. Άρα λοιπόν, δείχνουμε μεγάλη προσοχή και στον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, εκεί βέβαια που δεν θα βρέξει. Να κλείσουμε λίγο με το χάρτη επικινδυνότητας για τις πυρκαγιές σήμερα. Αρκετά γρήγορα βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μας, της υπηρετικής χώρας, βρίσκεται στο κίτρινο χρώμα, υψηλό επίπεδο κινδύνου και δείχνουμε έτσι την απαιτούμενη προσοχή.